Κυρίες και κύριοι, αναμφίβολα είναι πολύ σημαντικό το θέμα που συζητάμε και στις επιτροπές με την παρουσία όλων. Όμως η πρόταση για τη διαμόρφωση ελληνικού κλιματικού νόμου, την οποία συζητάμε σήμερα, δεν αποτελεί και κάποια εγχώρια πρωτοτυπία. Αποτελεί πρόταση ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου, που συνιστά το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει έγκαιρα και με σαφήνεια τοποθετηθεί και με τις θέσεις για το 21ο συνέδριό του, στη διαδικασία υλοποίησης του οποίου βρισκόμαστε, σχετικά με το χαρακτήρα του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου πράσινου New Deal. Πίσω από την προσπάθειά σας να εμφανίσετε ότι στόχος της πολιτικής αυτής είναι η προστασία του περιβάλλοντος, θέλετε περισσότερο να κρύψετε τους πραγματικούς στόχους, που δεν είναι άλλη από τη διαμόρφωση όρων ικανοποιητικής κερδοφορίας για επενδύσεις στον τομέα της πράσινης ενέργειας, φυσικά και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Εκεί, στους μεγάλους ομίλους της λεγόμενης πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης, θα κατευθυνθούν και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλοι σας εδώ μέσα χαιρετήσατε, οι οποίοι όμως και αυτοί προέρχονται από τους λαούς. Είτε αυτό λέγεται Ελλάδα 2.0, όπως προβάλλει η κυβέρνηση, είτε Ελλάδα Plus, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, για κάθε εκταμίευση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να νομοθετούνται αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα, όπως το νομοθετικό τερατούργημά σας, ώστε να διασφαλιστούν τα κέρδη των νέων επενδύσεων. Ο πακτολός των δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο δεν θα πάει στη δημόσια υγεία, για παράδειγμα, στην εκπαίδευση, σε μισθούς, σε συντάξεις, στη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, σε έργα ζωτικής σημασίας για την προστασία της ζωής του λαού από φυσικές καταστροφές, σε στήριξη μικρών επαγγελματιών. Αξιοποιείτε βέβαια τις ευαισθησίες, ιδιαίτερα των νέων, την ανησυχία και τον προβληματισμό, ακόμα και τη διάθεσή τους να αλλάξουν αυτή την κοινωνία στην οποία ζουν, για να παρουσιάσετε τους σχεδιασμούς και τις στοχεύσεις σας ως δήθεν πρόοδο. Τι λέτε, πως η απάντηση στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος είναι η Πράσινη Συμφωνία. Προβάλλετε πως διέξοδο στην κοινωνική αδικία και τα σημερινά αδιέξοδα είναι ο πράσινος καπιταλισμός, ο οποίος τάχα είναι κοινωνικά πιο δίκαιος, πιο φιλικός στο περιβάλλον, ότι μπορεί να προσφέρει μια καλύτερη ζωή. Και όλα αυτά γιατί θέλετε να αποσπάσετε τη στήριξη του λαού, της νεολαίας, σε στόχους που είναι στόχοι μόνο του μεγάλου κεφαλαίου. Παρουσιάζονται μάλιστα με το μανδύα του δήθεν προοδευτικού κόμματα, κυβερνήσεις χωρών, αλλά ακόμα και ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, οι οποίοι κατά τα άλλα έχουν πρωτοστατήσει στο τσάκισμα λαϊκών δικαιωμάτων, σε ένταση της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, της αδικίας, στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται ως δήθεν προοδευτικοί όσοι έχουν πρωτοστατήσει στο αιματοκύλισμα λαών και έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες οικολογικές καταστροφές στον πλανήτη. Αναφέρομαι βέβαια και στους διάφορους κατά καιρούς δημοκρατικούς στον ΗΠΑ και τώρα στον πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους γνωστούς και μη εξαιρεταίους. Στην ίδια λογική αθωώνονται μια σειρά όμιλοι, προβάλλονται ως καινοτόμοι και ευεργέτες μια σειρά καπιταλιστές, επειδή δήθεν θα ακολουθήσουν μια πιο φιλοπεριβαλλοντική πολιτική. Με αυτό το πλευρό βέβαια να κοιμάστε. Άλλο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα που πρέπει και προσπαθείτε να λύσετε. Είναι η εξέβρεση ακριβώς νέων πεδίων κερδοφόρας τοποθέτησης κεφαλαίων σε αρκετούς οικονομικούς κλάδους. Γιατί πίσω από τις διαδοχικές διεθνείς κρίσεις, τόσο του 2008,
του 2020, όπως και τις προηγούμενες, κρύβεται η μεγάλη υπερσυσσόρευση κεφαλαίου, το οποίο δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, να επενδυθεί με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Έτσι λοιπόν, το περιβάλλον και η δίθεν προστασία του εμφανίζεται ως απομηχανής θεός που δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ η αναγκαία καταστροφή τμήματος κεφαλαίου για να δημιουργηθούν οι όροι κερδοφορίας για το υπόλοιπο την παρουσιάζεται ως αναγκαία και χρήσιμη. Γι' αυτό ακριβώς η υλοποίηση της συγκεκριμένης συμφωνίας όχι μόνο δεν μπορεί να προστατεύσει τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις, αλλά αντίθετα θα οδηγήσει σε νέες θυσίες των κοινωνικών αναγκών στο βωμό του κέρδους και σε περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Λέμε καθαρά, με αυτό το κοινωνικό σύστημα που όλοι σας υπηρετείτε, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτική που να εξασφαλίζει ισόρροπη σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον και την κοινωνική δραστηριότητα. Στο σύστημα αυτό που τα πάντα καθορίζονται με βάση το κέρδος των λίγων, που οι κοινωνικές ανάγκες μπαίνουν συνεχώς στο περιθώριο ή καταπατούνται, το περιβάλλον παντού και πάντα αποτελεί μόνο πεδίο νέας κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Έτσι, η πράσινη καπιταλιστική ανάπτυξη δεν αποτελεί και καμιά φιλολαϊκή στροφή, καμιάς κυβέρνησης, κανενός κόμματος, καμιάς ιμπεριαλιστικής συμμαχίας που την προτείνει. Ούτε βέβαια μπορεί να δώσει απάντηση στην ειλικρινή ανησυχία του λαού μας, της νεολαίας, για την προστασία του περιβάλλοντος. Επικαλείστε την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όμως δεν μπορείτε να κρύψετε το πολλαπλό αρνητικό αποτύπωμα της υλοποίησης της πράσινης μετάβασης στο περιβάλλον. Οι όροι της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η εμπορευματοποίηση της γης, του νερού, των δασών, της υγείας, της ίδιας της εργατικής δύναμης, υπονομεύουν την ισόρροπη σχέση ανθρώπινης παραγωγικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος. Ο κατάλογος των παραδειγμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλος, ατέλειωτος. Τι περιλαμβάνει αυτός ο κατάλογος? Περιλαμβάνει καταστροφή δασικών εκτάσεων, περιοχών Natura, για την κατασκευή γιγάντιων αιωλικών πάρκων με αρνητικές συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα και στην αντιπλημμυρική προστασία των πόλεων. Σε ολόκληρη τη χώρα κάθε βουνό είναι πλέον χώρος τοποθέτησης αιωλικών πάρκων με τεράστιες αρνητικές συνέπειες για τους κατοίκους, για την τοπική οικονομία, για το ίδιο το περιβάλλον. Ετοιμάζεται χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων, νέων δρόμων, σε κάθε βουνό που καταστρέφουν δάση, δασικά οικοσυστήματα. Αγνοείται επιδεικτικά και αντιμετωπίζεται ακόμα και με καταστολή τις εντονότατες διαμαρτυρίες κυριολεκτικά εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων στην Εύβοια, στην Κρήτη, στη Λακωνία, σε όλη την Πελοπόννησο, σε όλη τη στερεά Ελλάδα, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία. Έχετε φτάσει στο σημείο να οδηγείτε σε ανυπολόγιστη καταστροφή ακόμα και τα βουνά των Αγράφων, της Πίνδου, ενώ ως κερασάκι στην τούρτα ετοιμάζεστε να παραδώσετε για να γίνουν εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ακόμα και σε τόπους μαρτυρίων, ηρωικούς τόπους, στη Μακρόνησο, στη Γιάρο. Σε λίγο θα βάλετε ανεμογεννήτριες και στην Ακρόπολη, αφού εκεί στο βράχο της Ακρόπολης, λένε ορισμένοι, έχει δυνατούς αέριδες. Ελπίζω βέβαια να μην σας δίνουμε ιδέες με αυτό που λέω. Αλλά μιας και αναφέρθηκα στην Ακρόπολη, θα ήθελα και με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Μέρα των Μουσείων να τονίσω πως η λειτουργία τους, αλλά και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς εντάσσεται σε μια εμπορευματική λογική, αυτήν δηλαδή που εσείς όλοι προωθείτε, και έρχεται βεβαίως σε πλήρη αντίθεση με το ρόλο και τον προορισμό τους ως πολύτιμη πηγή για τη γνώση του ιστορικού παρελθόντος και της εξέλιξης των κοινωνιών.
Γι' αυτό ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, με τους επιστήμονες που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και υπερασπαζόμαστε το δικαίωμα όλου του λαού να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα μουσεία της χώρας μας. Και για να επανέλθω στο θέμα μας, αλήθεια, πώς έχετε το θράσος να ισχυρίζεστε πως αυτή η πολιτική συνιστά προστασία του περιβάλλοντος? Από κοντά βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όχι μόνο συμφωνεί στρατηγικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά στην ουσία διαγωνίζεται μαζί σας για το ποιος θα εγκαταστήσει περισσότερα αιωλικά. Αλήθεια, πόσο ακόμα μπορείτε να νομίζετε ότι θα κοροϊδεύετε τον κόσμο? Λέτε παρακάτω ότι στόχος του κλιματικού νόμου είναι να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και εδώ κάποιος βέβαια απλά γελάει. Αλήθεια, αν είναι έτσι, πώς εξηγείτε την ανάδειξη του εισαγόμενου φυσικού αερίου, των υδρογόνων ανθράκων, σε στρατηγικό καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν αυτή οδηγεί σε σπατάλη παραπάνω από το 50% της περιεχόμενης ενέργειας? Εδώ φαίνεται, θεωρείται ότι είναι πράσινες οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πώς εξηγείτε την προώθηση της καύσης απορριμμάτων και RDF, καθώς και της απουσίας ουσιαστικών περιορισμών της πολλαπλής βιομηχανικής ρύπανσης που δηλητηριάζουν τον αέρα, τον υδροφόρο ορίζοντα, τις θάλασσές μας? Τι είδους προστασία του περιβάλλοντος είναι άραγε αυτή? Μας λέτε πως οι λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επενδύσεις εξοικονόμησης. Αλήθεια, γιατί δεν μας λέτε πως χρειάζονται 4 ή και 5 φορές περισσότερα μεγαβάτ εγκατεστημένης ισχύως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχέση με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις? Γιατί δεν μας λέτε ότι χρειάζεται ένα τεράστιο σε μέγεθος ηλεκτρικό δίκτυο που το πληρώνουν οι εργαζόμενοι και διατρέχει δεκάδες χιλιάδες χωριά με ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες? Δεν περιμένουμε βέβαια να μας δώσετε απάντηση πιστική στα ερωτήματά μας αυτά. Είναι γνωστό ότι επιλέγετε πάντα να απαντάτε μόνο στη βολική κριτική που σας κάνουν άλλα κόμματα με τα οποία μοιράζεστε κοινούς στρατηγικούς στόχους. Τόσο εσείς, όσο και όλοι οι υπόλοιποι οπαδοί του πράσινου οδοστρωτήρα που θέλει να αλλάξει τελείως τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων για να πολλαπλασιαστούν τα κέρδη κυρίως μιας χούφτας ενεργειακών ομίλων, συγκαλύπτεται όλες τις δραστικά αρνητικές συνέπειες που έχει η υλοποίηση της πράσινης συμφωνίας σε εργατικά λαϊκά στρώματα. Συσκοτίζεται το γεγονός πως η πράσινη κοινωνική συμφωνία όχι μόνο δεν βελτιώνει την κατάσταση των εργαζομένων, αλλά είναι απαρέγκλιτα δεμένη με την επιδείνωση και επέκταση ελαστικών εργασιακών σχέσεων, την επιβολή φθηνής εργατικής δύναμης για να διασφαλιστεί η κερδοφορία των πράσινων επενδύσεων. Προσπαθείτε να κρύψετε πως οι πράσινες επενδύσεις δεν παράγουν δωρεάν ρεύμα, όπως υποστηρίζουν ορισμένες φορές πραγματικά κοροϊδεύοντας κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκτός αν εννοούν δωρεάν για τους επενδυτές. Για τον κόσμο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεταφράζονται σε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, με την τιμή του να έχει κυριολεκτικά πολλαπλασιαστεί την τελευταία 15ετία, οδηγώντας σε δραστική αύξηση της ενεργειακής φτώχειας. Παράλληλα, με τις ρήτρες ρήπων που επιβάλλει η κοινοτική πολιτική του Green Deal, έρχονται νέες αυξήσεις 7% στην τιμή του ρεύματος, που φυσικά θα τις φορτώσετε πάλι στην πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών και θα ελαφρύνετε τα βάρη για τους ομίλους. Βέβαια για εσάς, ίσως η ενεργειακή φτώχεια, ο φόβος του να ανοίξει κανείς το θερμοσύφωνα για να μην πληρώσει υπερβολικό ρεύμα, ίσως να φωτογραφίζει μια πιο λιτή ζωή, ίσως να καλλιεργεί και άλλες αρετές των εργαζομένων. Το λένε άλλωστε, το παγωμένο μπάνιο οδηγεί στην ευεξία. Η πρότασή σας για την πράσινη κοινωνική συμφωνία, τον πράσινο νόμο
είναι απλά απαράδεκτη για το λαό μας, γιατί μεταφράζεται σε ακόμα ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα, σε πολλαπλασιασμό ενεργειακής φτώχειας, γιατί μεταφράζεται σε νέες επιβαρύνσεις της λαϊκής οικογένειας για την υποχρεωτική αλλαγή εξοπλισμού σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής. Αλήθεια, έχετε εξηγήσει στον κόσμο ότι η πράσινη κοινωνική συμφωνία στην πραγματικότητα καθιστά το αυτοκίνητο απρόσιτο είδος για εκατομμύρια εργαζόμενους στη χώρα μας, αφού δεν θα μπορούν να αποκτήσουν τα πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που σπονσοράρεται με κάθε ευκαιρία. Έχετε εξηγήσει πώς μεταφράζεται η πράσινη συμφωνία σας για τη Δυτική Μακεδονία, για τη Μεγαλόπολη, όπου καταδικάζετε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία. 18.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν έως και το 2023. Τα ψέματα όμως σταματούν εδώ. Πάει πολύ να εμφανίζεστε όλοι εσείς ως υπέρμαχοι της προστασίας του περιβάλλοντος. Και τι δεν έχουμε ακούσει τελευταία εδώ που τα λέμε. Από το ΣΥΡΙΖΑ για το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιό του, το οποίο δήθεν θα εξαλείψει και την κοινωνική αδικία, κάτι αντίστοιχο παπαγαλίζει και το ΜέΡΑ25, όπως επίσης και το ΚΙΝΑΛ με την πρότασή του για την αποκοινού διαμόρφωση ελληνικού κλιματικού νόμου. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν αποτελεί διέξοδο σε αυτό που ονομάζουμε υπεράσπιση του περιβάλλοντος. Δυστυχώς όλοι σας έχετε λερωμένη τη φωλιά σας, γιατί από κοινού υπηρετείτε, πίνετε νερό στο όνομα της Κομισιόν και της υλοποίησης των βασικών κατευθύνσεων, όπως τώρα η Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να εξυπηρετήσει τους ευρωπαϊκούς επιχειρηματικούς ομίλους είναι υπεύθυνη για το χρηματιστήριο εκπομπών ρήπων και τη λογική ορυπαίνων πληρώνει. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, είναι η δυνατότητα των μονοπωλίων να προχωρούν σε ληστρική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, αρκεί, λέει, να πληρώνουν και κάτι. Αποθεώνει τη λογική του κόστους ωφέλους, τους πετσοκομμένους κρατικούς προϋπολογισμούς σε βάρος κοινωνικών αναγκών, αφού θεωρεί μη επιλέξιμα τα αντιπλημμυρικά, τα αντισεισμικά έργα, τα αντιπυρικά έργα στη δασοπυρόζευση, στη δασοπροστασία, την προστασία των υδάτινων πόρων, αντιμετωπίζει ως εμπόρευμα το νερό. Έχετε λερωμένη τη φωλιά σας, λέμε, γιατί ψηφίσατε ταυτόχρονα αντιπεριβαλλοντικά, αντεργατικά, αντιλαϊκά νομοσχέδια. Μαζί, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ ψηφίσατε τη σύμβαση για να προχωρήσει η επένδυση στο ελληνικό, που παραχωρεί τον τελευταίο μεγάλο ελεύθερο χώρο πρασίνου της Αττικής στους επιχειρηματικούς ομίλους, που θα τον πνίξουν με τεράστιες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, καζίνο, θα περιορίσουν την δωρεάν πρόσβαση του λαού στην παραλία. Όλοι σας, και ως κυβέρνηση, αλλά και ως διοίκηση στην περιφέρεια, έχετε στηρίξει και δρομολογείτε το έγκλημα με την εγκατάσταση του Χιτά Φυλής, αλλά και το σχεδιασμό για τη δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υποβάθμιση της υγείας, της ζωής των κατοίκων των περιοχών που θα εγκατασταθούν. Πρόσφατο έγγραφο, μάλιστα, του Υπουργείου Περιβάλλοντος αποκαλύπτει τα υψηλά επίπεδα καρκινογόνων και άλλων ρυπογόνων επικίνδυνων ρήπων στα υπόγεια νερά που προκαλεί η υγειονομική βόμβα της χωματερής της Φυλής. Ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ορκίζεται στην πράσινη ανάπτυξη, πριν ένα χρόνο ψήφισε νόμο, νέο περιβαλλοντικό νόμο, με τον οποίο συνέχισε και επέκτηνε την ίδια καταστροφική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, που συστηματικά απαξιώνει, κατεδαφίζει και τα ελάχιστα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, μετατρέπει το περιβάλλον συνολικά σε εμπόρευμα, παραδίδει δάση, βουνά, θάλασσες, ποτάμια, λίμνες σε λίγους ομίλους. Δεν θα κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Η πρόταση για τον κλιματικό νόμο που σας βρίσκει όλους σύμφωνους αποδεικνύει πως το περιβόητο αστικό πολιτικό φάσμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά αποχρώσεις
του ίδιου μαύρου δρόμου για τους εργαζόμενους, ο οποίος ούτε στοχεύει, ούτε μπορεί να απαντήσει σε προβλήματα των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Η πρότασή σας στοχεύει να δώσει όθηση στη διαμόρφωση ενός νέου χρυσοφόρου πεδίου επενδύσεων για τους ομίλους, στοχεύει στην ελεγχόμενη απαξίωση υποδομών για να φτιαχτούν νέες. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, οι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι που διαμαρτύρονται ενάντια σε αυτή την πολιτική, όχι απλά δεν έχουν να κερδίσουν τίποτε από αυτή την εξέλιξη, αλλά αντίθετα θα κληθούν να θυσιάζουν το ένα μετά το άλλο τα δικαιώματά τους για να διασφαλιστεί αυτός ο δρόμος. Βλέπουμε με τι ταχύτητα προωθείται την κατεδάφιση όσων δικαιωμάτων έχουν μείνει για τον εργάσιμο χρόνο, αλλά και για τη συνδικαλιστική δράση. Η πρότασή σας την ίδια στιγμή καταστρέφει και το ίδιο το περιβάλλον, τα βουνά, τις παραλίες, τις λίμνες, βραχονισίδες, μετατρέπονται όλα σε βιομηχανικές ζώνες, με καταστροφή της χλωρίδας, της πανίδας, της τοπικής οικονομίας για την τάχα πράσινη ανάπτυξη. Το εκμεταλλευτικό σύστημα είναι ασύμβατο με το περιβάλλον και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Είναι ληστρικό. Δεν στοχεύει και σίγουρα δεν μπορεί να προστατέψει το περιβάλλον, γιατί κριτήριό του είναι το κέρδος, η εμπορευματοποίηση, η κεφαλαιοποίηση σε κάθε τι. Η λύση βρίσκεται στην ακριβώς αντίθετη από τη δική σας κατεύθυνση. Στον συλλογικό οργανωμένο αγώνα, με κατεύθυνση όμως τον πραγματικό αντίπαλο, το μεγάλο κεφάλαιο, το σύστημα αυτό, την ευρωενωσιακή στρατηγική στα συγκεκριμένα, που καταδικάζει τους εργαζόμενους να ζουν δίπλα στις χωματερές, να μεγαλώνουν τα παιδιά τους δίπλα σε ρυπογόνες βιομηχανίες, που καταστρέφει επίσης τα δάση. Βρίσκεται στην πάλη για την διεκδίκηση όλων των πραγματικών σύγχρονων αναγκών, όπως η ζωή σε ένα πραγματικά ανθρώπινο περιβάλλον. Εκεί μπορεί να βρει πραγματικά ελπιδοφόρα διέξοδο η ανησυχία για μια φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα και πολιτική. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αποκλειστικά ατομική ευθύνη του καθενός, όπως τα διάφορα επιτελεία προπαγανδίζουν για να κρύψουν ποιος είναι ο πραγματικά υπεύθυνος. Βεβαίως, η ατομική ευθύνη, η ευσυνειδησία του καθένα και της καθεμιάς είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Όμως ένα πεταμένο καλαμάκι στη θάλασσα από την πορτοκαλάδα που ήπιε ένα παιδί μπορεί να είναι αυστηρά κατακριτέο, αλλά δεν είναι το ίδιο με το μαζικό ξύλωμα που κάνετε εσείς στις δασικές εκτάσεις ή τα αυθαίρετα και άλλα τόσα. Η ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί ανάπτυξη με γνώμονα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών και όχι το αδιφάγο καπιταλιστικό κέρδος που υπηρετεί το πράσινο New Deal στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό η σκέψη μας και η πρακτική μας δράση θεωρούμε ότι πρέπει να κατευθύνεται σε μια νέα συνολικά κοινωνική οργάνωση, η οποία έχει διδαχθεί βεβαίως από το παρελθόν, από τα λάθη της, δηλαδή ένα σύστημα, μια νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός, με τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της κοινωνικοποιημένης παραγωγής και των υπηρεσιών. Μόνο σε ένα τέτοιο δρόμο μπορεί να εξασφαλιστεί μια προγραμματισμένη, σταθερή, συνειδητή, ισόρροπη επίδραση του εργαζόμενου ανθρώπου στη φύση, στο περιβάλλον και την ανάπτυξη της παραγωγής με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. Σας ευχαριστώ.